Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι αυτή η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε όλα τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας αποστέλλετε με email μέσα στη διεύση η οποία τώρα αναγράφει στις οθόνες σας. Θα ήθελα και πάλι να τονίσω ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε και δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ισχυριστήκαμε ποτέ ότι είμαστε δάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά θεωρούμε ότι είμαστε μαθητές, όπου μαζί με εσάς μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα που απασχολούν την ψυχή μας, έχοντας σαν μόνο διδάσκαλό μας τον Ιησού Χριστόν και το Λόγο Του. Σήμερα λοιπόν, με τη χάρη του Χριστού, θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση του Μίρεκ από την Πολωνία. Ο φίλος μας ο Μίρεκ από την Πολωνία μας γράφει «Η γυναίκα μου πέθανε νέα και με άφησε μόνο μου με ένα γιο. Τι έγινε με αυτήν, μας ακούει, μας βλέπει? Αν ναι, τότε πώς γίνεται αυτό, αφού η νεκρή είναι θαμένη? Θα ήταν πιο ελαφρύ στην ψυχή μου, αν ήξερα ότι μας βλέπει από ψηλά. Ή μήπως η ζωή μας χάνεται και τελειώνουν όλα και ίσως δεν υπάρχει άλλη ζωή? Σας παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε». Αγαπητέ Μίρεκ, είναι βέβαια τραγικό αυτό που συνέβη στη ζωή σου. Νέος άνθρωπος με ένα παιδάκι, ξαφνικά να χάσει τη γυναίκα σου, την οποία από ό,τι φαίνεται αγαπούσες και πολύ και πιθανότατα σε αγαπούσε και αυτή πάρα πολύ. Ο χωρισμός, ο θάνατος είναι τραγικό συμβάν μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός δεν μας έφτιαξε για να πεθαίνουμε, αλλά μας έδωσε ζωή και αυτή η εναυθονία. Όμως ο άνθρωπος απ' αρχής, ο Αδάμ και η Εύα, όταν παρέβησαν το Λόγο του Θεού, που τους είπε να μην φάνε από το καρπό της γνώσεως του καλού και του κακού, γιατί θα ποθάνουν, αυτοί παρήκουσαν, έφαγαν κατά την πρόταση, το δελεασμό και την πλάνη του διαβόλου και έτσι ο άνθρωπος βρέθηκε στο θάνατο. Από την ανυπακοή του ενός, του Αδάμ, όλοι οι άνθρωποι βρεθήκαμε στο θάνατο. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί με την υπακοή του άλλου, του δεύτερου Αδάμ, του Ιησού Χριστού, όλοι μας θα έχουμε ζωή αιώνιων. Ας έρθουμε όμως τώρα στο δικό σου ερώτημα. Τι έγινε με αυτήν, μας ακούει, μας βλέπει? Αν είναι τότε πώς γίνεται αυτό, αφού η νεκρή είναι θαμένη? Θα ήταν πιο ελαφρύ στην ψυχή μου αν ήξερα ότι μας βλέπει από ψηλά. Ή μήπως η ζωή μας χάνεται και τελειώνουν όλα και ίσως δεν υπάρχει άλλη ζωή? Πολλά ερωτήματα. Θα αρχίσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, με πολύ αγάπη, σπλάχνα, συμπόνια για τον αποχωρισμό σου αυτό, αγαπητέ μας φίλε Μίρεκ, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο θάνατο. Θα ξεκινήσουμε από μια ιστορία την οποία περιέγραψε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Μέσα από το Λόγο του θα τη διαβάσουμε. Είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, το Ι σίγμα τάφ κεφάλαιο, το 16 κεφάλαιο και το 19 εδάφιο.
Είναι μια αποκαλυπτική ιστορία, δεν είναι παραβολή, είναι μια αποκαλυπτική ιστορία που ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας φέρνει μπροστά για να γνωρίσουμε όχι μόνο τα επί της γης, αλλά ιδιαιτέρως τα επί της ουρανής, δηλαδή αυτά που συμβαίνουν μετά το θάνατο τον φυσικό του ανθρώπου. Διαβάζω λοιπόν. «Ήτο δε άνθρωπος της πλούσιος και ενεδίω το πορφύραν και στολήν βυσίνην εφρενόμενος καθημέραν μεγαλοπρεπός. Ήτο δε και πτωχός της ονομαζόμενος Λάζαρος, ως της εκάθετο πεπληγωμένος πλησίων της πύλης αυτού και επεθύμη να χορταστεί από των ψυχίων των πνιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου, αλλά και εκείνες ερχόμενοι έγλυφων τα σπληγάς αυτού. Απέθανε δε ο φτωχός και φέρθη υπό τον αγγέλων εις τον κόλπο του Αβραάμ, απέθανε δε και ο πλούσιος και εντάφη». Απέθανε δε και ο πλούσιος και εντάφη. Λοιπόν, μας φανερώνει τη ζωή δύο ανθρώπων, ενός πλούσιου ανθρώπου, ο οποίος ενεδίαιτο πολυτελώς και εφραίνετο μεγαλοπρεπώς. Και ένας φτωχός και άρρωστος, ο Λάζαρος, ο οποίος πεπληγωμένος έκυτο πλησίον της πύλης του πλουσίου. Και επιθυμούσε να χορταστεί και δεν έβρισκε άλλο τρόπο από τα ψίχουλα που έπεφταν από την τράπεζα του πλουσίου. Αλλά και τα σκυλιά έρχονταν και έγλυφαν τις πληγές αυτού. Αυτή ήταν η ζωή των δύο ανθρώπων, τελείως διαφορετική. Ένας άνθρωπος που απολάμβανε τον κόσμο τούτο και ένας άλλος άνθρωπος, πλούσιος, πολύ πλούσιος, και ένας άλλος άνθρωπος που ταλαιπωρείτο μέσα στον κόσμο αυτό, φτωχός και πληγωμένος. Όμως και οι δύο άνθρωποι έχουν το ίδιο τέλος, το θάνατο. Γιατί έτσι είναι από το Θεό πια αποφασισμένο, άπαξ να αποθάνωσει όλοι οι άνθρωποι. Υπάρχουν βέβαια πολλές ανθρώπινες θεωρίες περί μετεψυχώσεως, μετεσαρκώσεως κλπ. Τα οποία μάλλον σατανική προέλευση έχουν. Η αλήθεια όμως που μας αποκαλύπτει μόνο ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ή τα ουράνια, ο οποίος ήλθε από τον ουρανό και εξηγεί, μπορεί και εξηγεί τα πάντα, άλλωστε είναι ο αιώνιος Θεός που έφτιαξε τα πάντα, και μας λέει ότι άπαξ είναι δεδομένο στους ανθρώπους να πεθάνουν μετά ταύτα κρίσης. Άρα λοιπόν και ο πλούσιος θα πεθάνει και πέθανε και ο φτωχός θα πεθάνει και πέθανε. Και μάλιστα πρώτος πέθανε ο φτωχός μέσα στην φτώχεια του, την πείνα του και την αρρώστια του. Όμως εκείνο που πεθαίνει είναι το σώμα, το εξωτερικό. Ο άνθρωπος τον οποίο ο Θεός έχει φτιάξει είναι ο εσωτερικός άνθρωπος, ο οποίος δεν πεθαίνει. Θα τολμούσα να πω ότι είναι καταδικασμένος να υπάρχει αιώνια. Είτε μαζί με το Θεό, είτε μακριά από το Θεό. Μάλιστα, περί αυτού αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους, τη δεύτερη, διαβάζω, από το κεφάλαιο 5, διότι εξεύρωμεν ότι εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος, αυτό το σώμα είναι σκήνωμα, και πάρα πολύ ωραία το λέει ο Λόγος του Θεού, σκήνωμα, σκηνή, προσωρινή διαμονή εδώ, έχει, είναι τόπος κατοίκησης, σκηνή, προσωρινή διαμονή, προσωρινή κατοίκηση έχει ο αιώνιος άνθρωπος που φτιάχτηκε από το Θεό, ο εσωτερικός άνθρωπος. Εάν λοιπόν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχομεν εκ του Θεού άλλην οικοδομή, οικία μόνιμη, αχυροποίητη, αιώνιο στους ουρανούς. Άρα λοιπόν υπάρχει το σώμα αυτό που είναι το κατοικητήριο της ψυχής μας του εσωτερικού ανθρώπου, το σώμα αυτό εκ της γης, εφτιάχθηκε, ελήφθη και στη γη θα πάει. Ο εσωτερικός όμως άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος φτιάχτηκε από το Θεό
για να υπάρχει αιώνια. Ας δούμε λοιπόν σε αυτή την ιστορία του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου τη συνέχεια. Διαβάζω πάλι από το 22 εδάφιο. «Απέθαν δε ο φτωχός και φέρθη υπό τον αγγέλων εις τον κόλπο του Αβραάμ». Στον Άδη. «Απήθανε δε και ο πλούσιος και τάφη». Και εν το Άδη, υψώσας ο πλούσιος στους οφθαλμούς αυτού ενώ ήταν εν βασάνης, βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λάζαρον στην αγκαλιά του Αβραάμ. Άρα είναι ένας τόπος ο Άδης, όπου υπάρχει ο τόπος όπου είναι ο Αβραάμ και εκεί κατητάσσονται τότε οι άνθρωποι οι δίκαιοι στις αγκάλες του Αβραάμ και υπήρχε στον Άδη ένας άλλος τόπος, ο τόπος του Βασάνου, που κατητάσσονται εκεί από τον Θεό οι ασεβείς και οι άδικοι. Και ο πλούσιος, ο οποίος ήταν μεν πλούσιος αλλά ασεβής, γιατί ποτέ δεν φρόντισε, ενώ ο Θεός του είχε δώσει την ευκαιρία μέσα από την παρουσία στην πόρτα του απ' έξω του φτωχού του Λάζαρου να φερθεί δικαίως και ευαρέστως εις τον Θεό για να εισέλθει και αυτός μέσα στις αγκάλες του Αβραάμ, ο πλούσιος απολάμβανε τη ζωή του περιφρονώντας τον πλησίον του. Αν και γνώριζε ότι ο Θεός μία πρώτη εντολή μεγάλη είχε δώσει στο λαό Ισραήλ, γιατί περί του λαού Ισραήλ αναφέρεται εδώ, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, ψυχής σου, διανοίας σου και δυνάμεώς σου, αλλά και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και ποιος ήταν πιο πλησίον από τον φτωχό αυτόν Λάζαρο για τον πλούσιο άνθρωπο που κατοικούσε εντός του σπιτιού, ενώ ο Λάζαρος στις έξω από την πόρτα. Όμως τον περιφρόνησε δηλαδή το Λόγο του Θεού και έτσι ο Θεός τον κατέταξε στον τόπο της Βασάνου, όπου βασανίζεται έως καιρού, όπως θα δούμε παρακάτω. Και αυτός λοιπόν ο πλούσιος φώναξε «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με και στείλον τον Λάζαρον δια να βάψει τον άκρον του δαχτύλου αυτού Ισίδωρ και να καταδροσίσει τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή ταύτη». Βλέπει, έχει επίγνωση, αλλά δεν μπορεί να φτάσει εκεί που είναι ο φτωχός, δεν μπορεί να μεταφερθεί εκεί που είναι ο φτωχός, γι' αυτό βλέποντας τον Αβραάμ ζητάει έλεος από αυτόν που είναι στην αγκαλιά του, τον φτωχό, να τον στείλει να δροσίσει λίγο τη ζωή του που καίγεται μέσα στη φλόγα του τόπου της Βασάνου. Όμως ο Αβραάμ που ακούει από τον τόπο που είναι και βλέπει και αυτό στην ταλαιπωρία του πλουσίου, είπε «Τέκνον ενθυμήθητη ότι απέλαβες εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, σι δε βασανίζεσαι». Βασανίζεσαι λοιπόν δικαίως, γιατί απέλαβες όλα τα αγαθά που ο Θεός προέβλεψε και σου χάρισε μέσα στον πλούτο σου, αλλά τα απέλαψες μόνος σου, χωρίς να σκεφτείς αυτόν που ταλαιπωρείται δίπλα σου. Ενώ ο φτωχός ταλαιπωρείτο και ήταν και η ευκαιρία που σου έδωσε ο Θεός για να σε ευλογήσει και να σε θέσει και εσένα στις αγκάλες του Αβραάμ και δεν την απόλαυσες υποτασσόμενος το Λόγο του Θεού, υπακούοντας το Λόγο του Θεού. Ο πλούσιος φτωχός όμως ταλαιπωρήθηκε, γι' αυτό και η δικαιοσύνη του Θεού τον έφερε για να παρηγορείται στις αγκάλες του Αβραάμ και αυτός έως καιρού. Και εκτός του των πάντων, συνεχίζει ο Αβραάμ, μεταξύ ημών με ήτα και ημών με ύψιλον, ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς, ανάμεσα σε εμάς που είμαστε στον τόπο της ευλογίας, στον τόπο του που ο Θεός έχει προσδιορίσει για τον Αβραάμ και τους δικαίους, και ανάμεσα στον τόπο της Βασάνου που ο Θεός έχει προσδιορίσει για τους αδίκους, υπάρχει
χάσμα μέγα εστηριγμένο, ώστε οι θέλοντες να διαβώσει από εδώ προς εσάς να μην μπορούνε, αλλά και οι θέλοντες να διαβώσει από εσάς προς εμάς να μην μπορούνε. Άρα λοιπόν δύο τόποι που έχουν οπτική, θα τολμούσα να πω, τουλάχιστον με, την ανθρώπινη λογική και την ανθρώπινη γνώση, οπτική επαφή, ακουστική επαφή, αλλά δεν έχουν δυνατότητα μεταφοράς, διάβασης. Εσείς εκεί και εμείς εδώ. Εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε σε εσάς και εσείς δεν μπορείτε να έρθετε σε εμάς. Το κατάλαβε ο πλούσιος, απογοητεύτηκε, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σκέφτηκε όμως τα αδέλφια του που είναι πάνω και δεν έχουν κατέβει και αυτοί στον Άδη. Και λέγει, αφού δεν μπορώ να έρθω εγώ, να έρθω εγώ σε εσάς και δεν μπορεί και ο Λάζαρος να έρθει σε εμάς, σε παρακαλώ τουλάχιστον Πάτερ, στείλε αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου, διότι έχω 5 αδελφούς δια να μαρτυρήσει εις αυτούς, ώστε να μην έλθω σε κι αυτοί στον τόπον τούτο της βασάνου. Σκέφτηκε λοιπόν με συμπάθεια, με αγάπη θα έλεγα, την οικογένειά του, τα αδέλφια του, τους συγγενείς του, που ήσαν απάνω και οι οποίοι γνωρίζει αυτός ότι ζούσαν με τον ίδιο τρόπο που ζούσε κι αυτός. Δηλαδή ενδεδειμένος πολυτελώς και εφρενόμενος, μάλλον ενδεδειμένοι πολυτελώς, πλούσιοι κι αυτοί και εφρενόμενοι μεγαλοπρεπώς. Και λέει πω πω, εάν δεν τους ενημερώσουμε θα έρθουν κι αυτοί εδώ που είμαι εγώ και θα ταλαιπωρούνται. Τους αγαπάει τους συγγενείς του. Γι' αυτό και παρακαλάει τον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο να τους ενημερώσει. Να μην ζήσουν κι αυτοί όπως έζησε αυτός, για να μην βρεθούν κι αυτοί εκεί που βρέθηκε κι αυτός ο πλούσιος. Επαναλαμβάνω λοιπόν το ενδιαφέρον και την αγάπη που είχε ο πλούσιος προς τα αδέρφια του. Σε παρακαλώ λοιπόν Πάτερ να πέμψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου, διότι έχω 5 αδελφούς εκεί για να μαρτυρήσεις αυτούς, ώστε να μην έρθουν και αυτοί στον τόπο της βασάνου όπως εγώ, καθώς και αυτοί ζουν όπως ζούσα κι εγώ. Ώστε να μην έρθουν και αυτοί στον τόπο ταυτούτων της βασάνου. Και πάλι απαντάει ο Αβραάμ, αποκαλύπτοντας εμάς τους νόμους που υφίστανται εκεί. Έχουσι τον Μωυσή και τους προφήτες, ας ακούσουν αυτούς. Ούτε αυτό μπορεί να συμβεί. Ούτε ο Λάζαρος μπορεί να αποσταλεί στους ζώντας επί της γης. Ούτε βλέπει, ούτε έχει επίγνωση το τι συμβαίνει στη γη. Όπως οι άνθρωποι βρίσκονται εδώ στη γη και δεν έχουν επίγνωση του τι συμβαίνει στον Άδη ή στον ουρανό, παρά μόνο διαπίστεως από το μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού καταλαβαίνουμε, έτσι και όσοι βρίσκονται στον Άδη έχουν μεν επίγνωση του τόπου στον οποίο βρίσκονται και του αντίστοιχου διαφορετικού τρόπου που βρίσκονται οι άλλοι, αν μεν είναι δίκαιοι έχουν επίγνωση το βασανισμό των αδίκων, αν είναι άδικοι έχουν επίγνωση της απόλαυσης των δικαίων, αλλά ούτε ο πνευματικός νόμος, ο νόμος του Θεού, ούτε ο ένας μπορεί να πάει στον τόπο του άλλου, αλλά ούτε και κανείς από τους ανθρώπους που ζουν είτε στον έναν τόπο είτε στον άλλον σαν ψυχές πλέον μπορούν να έρθουν να συναντήσουν τους ανθρώπους στη γη. Είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένοι, διακεκριμένοι οι τόποι στους οποίους ζουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ύπαρξής τους. Ζωντανοί στη γη και μόνο στη γη, πεθαμένοι σαν ψυχές, στον τόπο που ο Θεός έχει προσδιορίσει και μόνο εκεί, και εν τέλος ανεστημένοι, όπως θα δούμε, γιατί υπάρχει και η Ανάσταση εν τέλει, μαζί με τον Πατέρα Θεό, τον οποίο θα δουν και πρόσωπο προς πρόσωπο, στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι απάντησε λοιπόν ο πλούσιος στην άρνηση, στην έκφραση αδυναμίας του Αβραάμ να στείλει και τον Λάζαρο και στους αδελφούς του, λέγοντας ότι έχουν το Λόγο του Θεού, ας ακούσουν το Λόγο του Θεού
και θα ζήσουνε. Ο δε είπε ουχή πάτερ Αβραάμ, φέρνει τρίτη αντίρρηση ο πλούσιος μέσα στο ενδιαφέρον του και την αγάπη του για τους συγγενείς του. Όχι πατέρα Αβραάμ, αλλά αν τις από νεκρών υπάγει προς αυτούς, θα μετανοήσουνε. Και απάντησε ο Αβραάμ, εάν στο λόγο του Θεού, στο Μωυσή και στους προφήτες δεν ακούσουνε, ούτε αν κάποιος αναστηθεί εκ νεκρών, θα πιστούνε. Και μιλούσε βέβαια για τον Ιησού Χριστό που πράγματι αναστήθη εκ νεκρών και παρόλα αυτά οι άνθρωποι δεν δέχτηκαν παρά μόνο όσοι πίστεψαν ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Άρα λοιπόν μέχρι το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού υπήρχε ο Άδης, ο τόπος της απόλαυσης, της αγκάλες του Αβραάμ και ο τόπος της βασάνου μακριά από τον Αβραάμ. Και βέβαια είναι βέβαιον μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι αποκεκαλυμμένο μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι ο εσωτερικός άνθρωπος είναι αυτός που έχει κατοικητήριο το σώμα αυτό το οποίο φθήρεται και πεθαίνει, καθώς είναι γεγραμμένο ο εξωτερικός άνθρωπος φθήρεται, θα πεθάνει τελικά, δεν ζει αιώνια, 70-80 χρόνια ζει. Άντε να φτάσει και τα 90 και κατά 100 σε ελάχιστες εξαιρέσεις. Ο εσωτερικός όμως άνθρωπος είναι αιώνιος. Έχουμε όμως μια αλλαγή μετά την σταύρωση και το θάνατο του Χριστού. Αυτή η αλλαγή αποκαλύπτεται μέσα από το Ευαγγέλιο του Λουκά πάλι, πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, όπου δίπλα του είναι σταυρωμένοι δύο ληστές και ο Ιησούς στη μέση. Διαβάζω λοιπόν από το κεφάλαιο Καπαγάναμα και το 39 εδάφιο. «Εις δε τον κρεμαστέ των κακούργων ευλασφήμη τον Ιησούν, λέγον, αν είσαι ο Χριστός εσύ, σώσον τον εαυτό σου και ημάς». Αποκριθείς δε ο άλλος, ο εκ δεξιών κρεμασμένος κακούργος, λέγει ο λόγος του Θεού, ότι επέπλητε τον εξ αριστερών ληστήν κρεμαστέντα, λέγον ούτε το Θεό δε φοβάσαι εσύ ο οποίος είσαι σε αυτή την καταδίκη. Και εμείς μεν δικαίως, διότι άξια τον όσο επράξαμεν απολαμβάνομεν. Αυτός όμως ουδέν άτοπον έπραξεν. Στρέφεται λοιπόν τον μαλώνει τον εξ αριστερών ληστή που ονειδίζει τον Χριστό, λέγοντας, πειράζει τον Χριστό, τον Ιησούν τον Ναζωραίο, λέγοντας, αν είσαι ο Χριστός, σώσε τον εαυτό σου και εμάς. Ο εκ δεξιών όμως, ο οποίος για 3 ολόκληρες ώρες παρακολουθεί τον Κύριο Ιησού Χριστό, να δέχεται την ποινή του και μάλιστα προσευχόμενος τον Πατέρα Θεό υπέρ των σταυρωτών του, να του συγχωρέσει γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν, έρχεται η καρδιά του σε μετάνοια, αναγνωρίζει τις αμαρτίες του, αναγνωρίζει ότι αξίως πάσχει, γιατί ήταν κακούργος αμαρτωλός, αναγνωρίζει ότι αδίκως πάσχει ο Ιησούς ο Ναζωραίος, διότι ουδέν άτοπον έπραξε, και ο Θεός του αποκαλύπτει ότι αυτός είναι ο Χριστός, ενώ ο προηγούμενος δεν έχει τέτοια αποκάλυψη, αν είσαι ο Χριστός. Ο Θεός το αποκαλύπτει επειδή μετενόησε, κατάλαβε ότι εξαιτίας των αμαρτιών του βρίσκεται πάνω στο σταυρό και κατάλαβε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός γιατί δεν αμάρτησε για να πεθαίνει μαζί του και έτσι με αποκάλυψη Θεού, καθώς αναγνώρισε ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αυτός είναι ο Κύριος, στρέφεται προς τον Ιησούν, λέγοντας «Μνήστητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και απάντησε προς αυτόν ο Ιησούς, «Αληθώς, αληθώς, λέγω σήμερον θα είσαι μετεμού στον Παράδεισο». Και μιλάει τώρα όχι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο οποίος πρόκειται λίγο να πεθάνει, να ταφεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί, αλλά μιλάει ο Θεός, ο Λόγος του Θεού,
που ενσαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος, λέγοντάς του ότι σήμερον με το θάνατό σου εσύ θα έρθεις στον παράδεισο μαζί μου. Ας δούμε λοιπόν τώρα όμως τι αναφέρεται σχετικά με αυτό στο Λόγο του Θεού από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος πλέον ξέρει μέσα από την αποκάλυψη του Ευαγγελίου, καθώς ο Θεός του αποκάλυψε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ξέρει τι συμβαίνει με τα θάνατον και ιδιαίτερα μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Διαβάζω λοιπόν από την Επιστολή προς Φιλιππισίους και από το εδάφιο 21. Διότι σε μέ, λέγει ο Απόστολος Παύλος, το να ζω, το ζήν είναι ο Χριστός. Και το αποθανήν, το να πεθάνω, είναι κέρδος. Το να ζω, ζω για το Χριστό. Το να πεθάνω είναι ότι το δρόμο τον εντελείωσα και κέρδισα την αιώνια ζωή. Αλλά εάν το να ζω εν σαρκή τούτο συμβάλλει στην καρποφορία του έργου μου, και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω, διότι στενοχωρούμε υπό των δύο, καθώς έχω δύο δρόμους, δύο επιλογές, δύο επιθυμίες. Έχω μεν την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, άρα ο δίκαιος, ο πιστός, ο άνθρωπος του Θεού όταν πεθαίνει συναντάει τον Χριστό στον παράδεισο, αλλά ξαναδιαβάζω το 23 εδάφιο, διότι στενοχωρούμε από το 2, έχω μεν την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, διότι είναι πολύ καλύτερο για μένα, πολύ καλύτερα για μένα να είμαι με τον Χριστό, γιατί το αποθανήν είναι κέρδος για μέ. Το να μένω όμως εν τη σαρκή αυτή κι άλλο όσο χρειαστεί και όσο επιτρέψει ο Θεός, είναι αναγκαιότερον δια σας. Γιατί η παραμονή μου στη ζωή αυτή συμβάλλει στην καρποφορία του έργου μου, στην ευλογία τη δική σας. Άρα λοιπόν, μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, υπάρχει μια διαφοροποίηση στην κατάταξη των ανθρώπων που πεθαίνουν από το Θεό. Οι μεν ασεβείς και άδικοι πηγαίνουν και πάλι στον τόπο της βασάνου, οι δε δίκαιοι και πιστοί μέσα από την Εκκλησία του Χριστού πηγαίνουν στον Παράδεισο μαζί με τον Χριστό. Το εξηγεί ακόμη λίγο περισσότερο ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Κορινθίους. Διαβάζω από το κεφάλαιο 15 και από το εδάφιο 42. Ούτω και η Ανάσταση των νεκρών σπείρεται εν φθορά, ανίσταται εν αυθαρσία, σπείρεται εν ατιμή, ανίσταται εν δόξη, σπείρεται εν ασθενία, ανίσταται εν δυνάμη. Σπείρεται σώμα ψυχικό και ανίσταται σώμα πνευματικό. Δηλαδή σπείρεται το σώμα το ψυχικό, ο εσωτερικός άνθρωπος μέσα στον εξωτερικό άνθρωπο που είναι το σώμα, αλλά με την Ανάσταση την οποία προσδοκούμε, όλοι οι χριστιανοί προσδοκώ Ανάσταση και ζωή του μέλλοντος αιώνος, και ανίσταται σώμα πνευματικό. Υπάρχει δηλαδή το σώμα, το συνεχίζω, υπάρχει το σώμα το χωικό, υπάρχει ο άνθρωπος ο χωικός, αλλά υπάρχει και ο δεύτερος άνθρωπος ο πνευματικός. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι φτιαγμένο σώμα, ψυχή και πνεύμα. Το σώμα αυτό το χωικό, το οποίο ζει 70 και νευρωστεί 80 και τελειώνει. Το ψυχικό σώμα, η ψυχή, ο εσωτερικός άνθρωπος πείρεται μέσα στο χωικό σώμα και διατηρείται μέσα σε αυτή την κατοίκηση 70-80 χρόνια. Του δίδει δηλαδή ο Θεός την ευκαιρία να επιλέξει ζώντας, είτε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, είτε σύμφωνα, είτε αντίθετα από το Λόγο του Θεού, να επιλέξει την αιώνια ζωή ή την αιώνια απώλεια. Και όλοι, είτε στην απώλεια είτε στην αιώνια ζωή, περιμένουν την Ανάστασή τους. Οι μεν δίκαιοι την Ανάσταση την πρώτη, οι αποθανώντες σε Χριστό με την αρπαγή της Εκκλησίας, οι υπόλοιποι με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους.
Και να δούμε τώρα ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι έζησαν σύμφωνα με τον νόμο στην Παλαιά Διαθήκη, όπως ο φτωχός, όπως ο Αβραάμ, όπως ο Ισαάκ, όπως ο Ιακώβ, όπως οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, ή αυτοί που μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου δεν έβαλαν, κατά το Λόγο του Θεού, έζησαν στην εφταετία του Αντίχριστου και δεν έβαλαν, δεν υποτάχθηκαν στην εντολή του Αντιχρίστου και δεν έβαλαν το χάραγμα στο δεξί του χέρι, το μέτωπο, το χάραγμα του ονόματος του Αντίχριστου και δεν προσκύνησαν την εικόνα του Αντίχριστου. Όμως υπάρχει και άλλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είναι σωσμένοι και τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής και οι οποίοι δεν είναι εκ των αποθανόντων εν Χριστώ και δεν είναι εκ των ανθρώπων που γνωρίζοντας τον νόμο έζησαν δια του νόμου. Διαβάζω λοιπόν από την Επιστολή προς Ρωμαίους το δεύτερο κεφάλαιο και το 13 εδάφιο. Διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό οι ακροατές του νόμου, αλλά οι εκτελεστές του νόμου θέλουν συνδικαιωθεί. Άρα δεν είναι αυτοί που ακούνε τον νόμο, αλλά αυτοί που εκτελούν τον νόμο. Θα δικαιωθούν τελικά και θα λάβουν μέρος στην πρώτη ανάσταση της Παλαιάς Διαθήκης, στην πρώτη ανάσταση όλων αυτών που είναι γραμμένων στο βιβλίο της ζωής, τα ονόματά τους και δεν ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν θα δικαιωθούν λοιπόν οι ακροατές του νόμου, αλλά οι εκτελεστές του νόμου, επειδή, και εξηγεί τώρα και την τρίτη κατηγορία των ανθρώπων, των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής και θα λάβουν μέρος στην πρώτη ανάσταση μέσα από την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους που θα γίνει στο τέλος της εφταετίας και πριν το γάμο του Αρνίου και πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Επειδή όταν οι εθνικοί μη έχοντες νόμων πράτωσιν εκφύσεως τα του νόμου, ούτι νόμων μη έχοντες είναι νόμος τους εαυτούς τους, μέσα τους. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Οι οποίοι αποδεικνύουν το έργο του νόμου ότι είναι γεγραμμένο στις καρδιές τους, έχοντας συμμαρτυρούσα τη συνείδηση αυτών, που είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο, η φωνή της συνείδησης, αλλά και τους λογισμούς της σκέψης, κατηγορούντας και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων. Έχουν δηλαδή από μια μεριά τη φωνή της συνείδησης, τη φωνή του Θεού που υπάρχει πάντοτε μέσα σε όλους τους ανθρώπους και έχουν και τη λογική, τη σκέψη τους και τις επιθυμίες της καρδιάς τους που αποφασίζουν. Ή θα καταπατήσουν τη φωνή της συνείδησής τους πράττοντας αδικία ή θα καταπατήσουν την επιθυμία της καρδιάς τους και της λογικής τους πράττοντας το Λόγο του Θεού που έρχεται μέσα τους μέσα από τη φωνή της συνείδησής τους. Οι άνθρωποι λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι ξέρουν τι είναι το καλό και το κακό και έστω και δεν έχουν ακούσει τον νόμο του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, τον νόμο του Μωυσή, ή έστω και δεν έχουν ακούσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το Λόγο του Θεού. Εάν λοιπόν δεν έχουν ακούσει ούτε το νόμο του Μωυσή της Παλαιάς Διαθήκης και δεν έχουν ακούσει ούτε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τότε οι άνθρωποι κρίνονται από το Θεό, το λέει η Γραφή, το ξαναδιαβάζω. Έχοντες λοιπόν συμμαρτυρούσα τη συνείδηση αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων, εν τη ημέρα όταν θα κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων, διά του Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγέλιο. Άρα θα έρθει η μέρα που θα κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων διά του Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγέλιο του. Όσον τα ονόματά τους έχουν βρεθεί στο βιβλίο της ζωής, θα υπάρξει ανάστασης νεκρών, πρώτη όπως είπαμε για την Εκκλησία του Χριστού δια της αρπαγής, πρώτη για όλους τους υπόλοιπους με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Όσον των ανθρώπων τα ονόματα δεν είναι βρέθηκαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, θα παραμείνουν νεκροί ψυχές στον Άδη μέχρι να τελειώσει και η χιλιετής βασιλεία και τότε θα γίνει η Δευτέρα Ανάστασης που θα είναι Ανάσταση κρίσεως και απολίας. Άρα λοιπόν
Για να πιάσουμε ένα-ένα τα ερωτήματά σου, αγαπητέ μας φίλε Μίρεκ. Μας ακούει, μας βλέπει? Όχι. Τότε πώς γίνεται αυτό, αφού είναι θαμένο? Θαμένο είναι το σώμα. Η ψυχή είναι εκεί που την έχει κατατάξει ο Θεός. Μας βλέπει? Δεν μας βλέπει. Η ζωή μας χάνεται και τελειώνουν όλα εδώ, δεν υπάρχει άλλη ζωή καθόλου μάλιστα. Το σώμα φθήρεται, η ψυχή μας, ο εσωτερικός άνθρωπος δεν χάνεται και υπάρχει επόμενη ζωή. Εμείς ευχόμαστε λοιπόν, αγαπητέ Μίρεκ, με έναν οποιοδήποτε τρόπο από αυτούς που έχει προσδιορίσει ο Θεός, η αγαπημένη σου γυναίκα να είναι μαζί με τον Χριστό. Και ευχόμαστε πιο πολύ και εσύ και ο γιος σου να ζήσεις με τον Χριστό, για τον Χριστό και αιώνια μαζί του. Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω πριν κλείσω είναι αυτό που αναφέρεται στην επιστολή προς Ρωμαίους από τον Απόστολο Παύλο, λέγοντας ότι είσαι ελεύθερος να ξαναπαντρευτείς γιατί η γυναίκα σου είναι πεθαμένη. Σου εύχομαι λοιπόν ο Θεός να ευλογήσει τη ζωή σου στη συνέχεια με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δε του Ιησού Χριστού του Κύριου ημών, αλλά και σε σένα και σε όλους τους ακροαστές μας που μας ακούσαμε σήμερα, και ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Αμήν.